Και πάλι μαζί σας κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ με τον πατέρα Απόστολο Γκάτση, για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σελήνη ή παλαιότερα φυσικά. Στο επόμενο βίντεο που θα δούμε κυρίες και κύριοι πατέρα Απόστολο Γκάτση, θα δούμε, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ κύριε σκηνοθέτη να τα βλέπουμε, το Απόλλων 11, το Απόλλων 11 η Αποστολή. Πήγαν εκεί οι αστροναύτες, θα δείτε, να τους δείτε να περπατάνε. Ανάμεσα σε κτίσματα, θα δείτε κτίσματα, να μαζεύουν ανάμεσα από τα κτίσματα με το φτιάρι υλικό. Στο τέλος θα δείτε και αναπαράσταση των χαλασμάτων, πώς ήταν όταν ήταν τα κανονικά κτίρια. Ένα όμως που εμένα κάτι μου θυμίζουν όλα αυτά. Έχω πάει στην έρημο της Τινησίας. Εκεί είναι το, ας το πούμε, ερείπια, αυτό που απέμεινε από τα στούντιο που είχαν κάνει για τον πόλεμο των άστρων. Έχει η Αριζόνα έρημο που ήταν τα στούντιο. Και... στην Τινησία τα έχουν τουριστική ατραξιόν αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Εκεί που γυρίστηκε ο πόλεμος των άστρων και είχαν κάνει τα εξωγήινα εκείνα κτίσματα και τα αυτά. Πολύ μου το θυμίζει αυτό και το πράγμα. Κοίταξε. Αυτά που βλέπω εδώ με εκείνα και αυτό είναι εκνευριστικό, ας πούμε, το γεγονός. Είναι εκνευριστικό το ότι αυτό πέρασε μέσα στην εκπαίδευση, ας πούμε, πέρασε μέσα στις εγκυκλοπαίδειες, πέρασε μέσα στην πλειοτητάχα πήγαν στο φεγγάρι κτλ. Και είναι μια ντροπή σήμερα. Για φαντάσου να ξεμασκαρευτούν πλήρως και ξέρεις, η σιωπή των Ρώσων, ας πούμε, η σιωπή των άλλων εθνών. Ναι, γιατί? Της ESA, δεν είναι περίεργη. European Space Administration, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, που δεν είναι τόσο ελεγχόμενη από αυτούς, και άλλες υπηρεσίες. Ήρθε καιρός να τους ξεμασκαρέψουν πλέον και να. Γιατί δεν το έκαναν όμως. Γιατί η NASA σε όλους τους τόπους και στην πατρίδα μας έχει τους ανθρώπους της. Έχει τους συλλόγους της, έχει τις χρηματοδοτήσεις, έχει το χρήμα. Έχει πάρα πολλά πράγματα και ό,τι γίνεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γίνεται και με αυτούς. Δεν έχει παπαγαλάκια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λένε πάρτε μας και εμάς σκλάβους, σας παρακαλούμε. Σίγουρα. Δεν τους παρακαλάγαν εδώ στη χώρα μας, ας πούμε. Δηλαδή συζητάτε ότι ξεκάθαρα ότι δεν πήγε ο άνθρωπος εκεί και όλα αυτά είναι πλαστά. Γιάννη, επειδή δεν είμαστε μέσα στο κόλπο, εκτός αν κάποιος από εμάς είναι μέσα στο κόλπο, δεν είμαστε μέσα στο κόλπο, και είμαστε απ' έξω. Ούτε, ας πούμε, πήγαμε μέσα στα βάθη των στόων να δούμε τι συζητούν και τι σχεδιάζουν. Όμως, κάποια στιγμή, δεν μπορεί όλη η ανθρωπότητα το κουτόχορτο για πάντα, βγαίνουν στην επιφάνεια τα της συνωμοσίας αυτής και κάποια στιγμή τα αρχεία, εδώ... Βγαίνουν τα αρχαία για την Κίσιγκερ. Τα είδες τη βρωμία βγαίνουν για τον Κίσιγκερ και τα λοιπά τελευταία. Τα γνωστά. Τα υποπτευόταν ο κόσμος. Και αυτά που υποπτευόταν είναι σωστά. Πόσοι προδότες έγιναν εθνικοί ήρωες, ας πούμε. Είχες κάτι, παραδείγματος χάρη, οι προδότες στρατηγοί της Χούντας, αναφέρομαι, αν θυμάσαι τότε, Παπα-Νικολάου της αεροπορίας, ο Αραπάκης του ναυτικού, ο Μπονάνος. Και όλα αυτά τα σκουπίδια, ας πούμε, τα οποία στη συγκεκριμένη στιγμή πρόδωσαν τη χώρα. Κάναν δολοφονική απόπειρα εναντίον του αρχηγού ξένου κράτους Μακαρίου. Ναι. Κάναν μετά ένα σωρό αθλειότητες, φάγανε ένα σωρό παιδάκια. Τιμήθηκαν. Ό,τι δεν φαντάζεται κάποιος μπορεί να κάνει. Έδινε ο Σταθόπουλος, αρχηγός της ΚΙΠ, πληροφορίες ότι θα μας πληθυνθούν οι Βούλγαροι. Και ο ελληνικός λαός, ας πούμε, ουσιαστικά εσφάγει χωρίς να πληρώσει κανένας. Τόσα παιδάκια νεκρά. Κοίταξε το. Α, εφόσον έχουμε. Έσχη και όρια. Βρε, έχουμε στο πετσί μας γραμμένες τις αλητίες τους. Ξέρουμε τι κάνουν. Εφόσον το πετσί μας, το πετσί το ελληνικό, έχει γραμμένα επάνω του όλες τις προδοσίες. Όταν, ας πούμε, ένας Βενιζέλος υμνεί τον Ντονμέ, τον Εβραίο, τον Ομοφιλόφιλο, τον Κεμάλ και όλοι οι Έλληνες πολιτικοί προσκυρούν τον διάβολο. Να πάει ο Έλληνας, πώς τολμάει να καταθέτει στεφάνι σε ποιον, σε αυτό που έσφαξε εκατομμύρια Έλληνες, να τον προτείνει για Νόμπελ ειρήνη στο σφαγέα. Κι όμως. Καταλαβαίνεις. Πήγε και ο κύριος Καραμαλής. Μόνο και μόνο αυτό. Πήγε και ο κύριος Παπανδρέου. Δείχνει την ενοχή του ελληνικού έθνους. Μα πήγε και κατέθεσε στεφάνι. Ναι, αυτό και ο σημερινός πρωθυπουργός. Και ο προηγούμενος. Να τους χαίρεται ο ελληνικός λαός. Αφού τους ψηφίζει αυτός το 85% του ελληνικού λαού. Του τους ψηφίζει. Πώς πήγε βιβλίο. Εάν τολμήσει. Ωραία, αν θέλει να πεθάνει, ας τους ξαναψηφίσει και πάλι δηλαδή. Ας τους ξαναψηφίσει και πάλι. Τι να κάνω. Τους ψηφίζει. Μα αγαπητέ μου, ένα 1.200.000 δημόσιοι πάλι έχουν ξεφύγει πάλι από το θέμα μας. Όχι, εκεί είναι το θέμα. Ο καθένας έχει 4 ψήφους. 5 εκατομμύρια ψήφους κοντά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή η ψήφη κατεβάζουν κυβερνήσεις. Γι' αυτό και τους έχουν βάλει τόσους πολλούς. Αλλιώς δεν θα βγαίνουν κυβερνήσεις κανένα από τα δύο κόμματα. Έχω κι εγώ και εσύ το λαός ευθύνη. Εφόσον πιστεύω να τους φυσικά. Χαίρεται. Άρα λοιπόν, πάθουμε, κύριε, αυτοί μιλάμε... μας κάνουν ότι τους δίνουμε το δικαίωμα να μας κάνουν. Κοίταξε όμως, τι είναι το ωραίο. Τι είναι το ωραίο. Δεν κάτι ήθελα ωραίο. Να πολιτικολογήσουμε. Όχι, δεν είναι, είναι κάτι ωραίο. Γιατί είστε ιερωμένος, αγαπητέ μου. Μα δεν είναι θέμα πολιτικολογίας. Να μην βρείτε τον πελάτη σας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για μένα. Ποιο θέμα. Το θέμα της προδοσίας στον ελληνικό λαό σήμερα.
Έχουμε εδώ πέρα την κλοπή του μέλλοντος. Δεν επιτρέπεται να πολιτικολογείτε γι' αυτό. Μα δεν είναι πολιτικολογία. Δεν είπε πολιτικό. Ποιο το είπε. Λέω, γι' αυτό. Είναι πολιτικολογία, αν πει για προδοσία. Δηλαδή έχει τον εφιάλτη, ο οποίο προδίδει και λε, αυτό είναι προδοσία. Αυτό είναι καθήκον και υποχρέωση του καθένα. Δεν θέλει να το κάνει, μεσό και το κάνει. Είναι υποχρέωση του ελληνικού λαού να φέρει το αίμα των παιδιών τη Κύπρου πίσω. Αυτοί που κλέψαν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, είναι υποχρέωση η καταγγελία αυτή. Αν δεν το κάνει αυτό, ο κλήρος είναι προδότης κλήρος. Ο κλήρος δεν πρέπει να τα κάνει πλακάκια δηλαδή με την εξουσία και να συναγελαστεί με τους προδότες. Όπως πρέπει να καταγγείλει την προδοσία που τη βρίσκει. Όπως βλέπετε αυτό γίνεται. Εκτός, τότε δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν κάνει τη δουλειά του δημόσιο υπάλληλο, δεν κάνει τη δουλειά του πολιτικό, δεν κάνει κανένας. Αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο συμβαίνει μια επανάσταση. Πώς να μην υμνήσω τον άνθρωπο αυτόν, το μιλάω για τον Όρμπαν, τον Βίκτορ Όρμπαν, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Ξέρετε τι τους έκανε. Μπράβο του. Τους τσάκισε. Μπράβο του. Λέει, θέλετε λεφτά. Δεν κάνεις, όχι. Θα τα πάρω από τις τράπεζες. Όχι από το λαό. Θα πάρει από τους ανθρώπους τους οποίους έφτασε στην ξεφτύλα του 200-300 ευρώ. Θα πάρει από αυτούς λεφτά δηλαδή. Για να δώσει στους Εβραίους. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα του σοβαρό είναι το πετρέλαιο. Εννοώ το στρόσκο, άμα θα το πάει ένα 20 αλίμονο. Λοιπόν, να επανέλθουμε για λίγο εδώ. Ναι, δεν θα μας πάνε αυτοί στο φεγγάρι, επειδή εδώ στη γη συμβαίνει σε ελληνιασμός ουσιαστικά με τα γεγονότα. Και αν εκεί θα μας στείλουν στο τέλος. Κάποια στιγμή η προδοσία θα χτυπήσει. Είναι, συνδέονται τα δύο θέματα απόλυτα. Γιατί το παιχνίδι τους θα το παίξουν από τα αστέρια. Θα εμφανίσουν κάποια στιγμή, αφού κοιμήσουν τους ανθρώπους καλά, μια εισβολή τάχα από το διάστημα. Θα έχουν να δουν ούρφο και μπούφο και θα γεμίσει ο τόπος. Και κάποια στιγμή καθίστε κάτω, η παγκόσμια κυβέρνηση εδώ. Γι' αυτό λέω ότι είναι ελπιδοφόρο το μήνυμα της Ουγγαρίας, ας πούμε. Δεν διαφωνώ μαζί σας, αγαπητέ μου. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Προς Θεού, άλλο θέμα. Λοιπόν, να σας πω και κάποια δεδομένα ακόμα τα οποία έχω πάνω στην υπόθεση. Το 1979, ο Μαουρίτς Σάτελαϊν, υπεύθυνος για το σύστημα επικοινωνιών της NASA, δήλωσε πως όταν ο Άμστρονγκ βάδιζε στη Σελήνη, τους είπε ότι είδε δύο μεγάλα ούφο να τον παρακολουθούν. Η συνομιλία αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Στο επόμενο βίντεο θα την ακούσουμε κιόλας. Λοιπόν, το σκάφος Clementine. Το Clementine, το ξέρουμε βέβαια. Χαρτογράφησε τη Σελήνη. Ναι. Αλλά δεν έδωσε επαρκή στοιχεία. Παντού έχουν θολάσει φωτογραφίες. Τι τα είδε στα στοιχεία της Clementine. Υποτίθεται ότι θα έκανε πλήρη χαρτογράφηση. Όχι, φυσικά. Το 95, πάλι πρόσφατα, ένας πρώην πάλι μηχανικός φωτογραφικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών της NASA, ο Κάρλ Βόλφε, δήλωσε ότι είδε στις φωτογραφίες της NASA κτίσματα στη Σελήνη. Ναι. Και τέλος, ο Μπαζ Άλντριν, ο πιλότος του Απόλλων 11, άφησε να εννοηθούν πάρα πολλά για κτίσματα στη Σελήνη. Μάλιστα. Πάρα πολλά πράγματα άφησε να εννοηθούν. Τώρα, μπορεί να υπάρχουν κτίσματα εκεί. Βεβαίως. Άσχετα αν πάρει άνθρωπο εκεί, όχι. Μπορεί να υπάρχουν κτίσματα και αυτές τις φωτογραφίες με τα κτίσματα να είναι αληθινές. Ναι. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτά μόνο. Υπάρχουν πολύ περισσότερα. Τότε πώς έγιναν, αφού ο ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να πάρει. Αυτό είναι θέμα, δηλαδή, κοίταξε, η Σελήνη είναι αρχαιότερη της γης. Δεν ξέρω, η Σελήνη δεν υπήρχε στη γη δίπλα. Γι' αυτό οι Έλληνες. Μετά ήρθε. Έχουμε την πληροφορία προς Έλληνη. Οι Αρκάδες, ας πούμε, στην Πελοπόννησο, είχαν το θέμα αυτό. Λεγόταν προς Έλληνη, πριν τη Σελήνη δηλαδή. Η Σελήνη κάποτε τοποθετήθηκε στη γη. Σε συγκεκριμένη τροχιά. Δεν είναι τυχαία η τροχιά της Σελήνης γύρω από. Όχι, φυσικά. Και το ότι το βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά δεν είναι τυχαίο. Πολλοί δεν μιλάνε καν για δορυφόρο, μιλάνε για δίδυμο σύστημα πλανητών. Η Σελήνη δεν είναι στο επίπεδο, ας πούμε, τον μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό σύστημα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Πολλοί λένε λοιπόν, που πρεσβεύουν, ο Σκλόφσκι, ο Ρώσος και πάρα πολλοί άλλοι επιστήμονες, μεγάλοι επιστήμονες, ότι το θέμα, ότι ολόκληρη η Σελήνη είναι ένα διαστημόπλιο. Όχι αν υπάρχουν διαστημόπλια στη Σελήνη, αλλά όλη η Σελήνη ήταν ένα διαστημόπλιο το οποίο ήρθε από ένα άλλο σύστημα και ούτω καθεξής εδώ. Σοβαροί επιστήμονες, δεν λέμε για αστεία πράγματα. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι ένα το ίδιο υλικό με τη γη και ότι ξεκόλλησε από τη γη. Όχι, είναι... δεν λένε τέτοιο πράγμα. Ίσα-ίσα το υλικό της Σελήνης φαίνεται αρχαιότερο της γης και κάτι περίεργο. Ο φλοιός της Σελήνης είναι, γιατί λειτουργεί σαν γκόγκ, σαν τύμπανο η Σελήνη. Πολύ σκληρός.
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των επιστημόνων. Και το βάρος, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, είναι ολόκληρη θεωρία αυτό, τους δίνει τα στοιχεία ότι είναι κούφια από μέσα. Mm-hmm. Γιατί κάναν σεισμολογικά πειράματα στη Σελήνη και άλλα, και ακούγεται σαν τύμπανο δηλαδή. Κατάλαβε, σαν να είναι κούφια η Σελήνη. Εν πάση περιπτώσει, η αθέατη πλευρά της Σελήνης είναι ένα θέμα που. Μα δεν, τη μία πλευρά δεν τη βλέπουμε ποτέ, και ο Λουκιανός. Ο πατέρας της επιστημονικής φαντασίας είπε ότι ο Αυτόλικος είχε πάει εκεί και είδε ολόκληρες πόλεις στη Σελήνη. Και μάλιστα ένα όρος στη Σελήνη, από την άλλη πλευρά, από αυτήν, όχι από αυτήν που βλέπουμε από την άλλη, ονομάζεται Αυτόλικος. Ναι. Και τα κτίσματα. Ελληνικά τα ονόματα. Ξέρεις, η ζήλια. Τις φωτογραφίες, τα κτίσματα που είδαμε είναι από την άλλη πλευρά. Η ζήλια των δυτικών, ξέρεις ποια είναι. Το συζητούσα με κάποιον και λέει: οι Έλληνες, λέει, δεν φτάνει που μας, σε όλες τις επιστήμες μας πήρατε την πατέντα κτλ. Μάλιστα λέει: οι Έλληνες μας φτιάξαν, λέει ένας Γάλλος. Τέλος πάντων, λένε: μας κλέψατε και το διάστημα για πάντα. Διότι όλο το διάστημα, όλοι οι αστερισμοί, όλοι οι πλανήτες, σε μεγάλο βαθμό τώρα, 90-99% είναι ελληνικά ονόματα. Αφού αυτοί οι ίδιοι ανατρέχουν και λένε: άμα δεν έχετε μια ονομασία, πάτε στους Έλληνες να τη βρείτε. Τι με αυτοί οι ίδιοι έρχονται και τα παίρνουν. Από τη μία μεριά έχει ένα λαό, ας πούμε, που κάθεται και τρώει σφαλιάρε, από την άλλη μεριά έχει ένα λαό που πήγε στο διάστημα, ας πούμε, και μίλησε για το διάστημα πριν οι άλλοι δουν το διάστημα. Το φοβερό είναι αυτό. Ναι, ο Λουκιανός. Όχι μόνο αυτό. Αν πας ακόμα στους δορυφόρους του Άρη, το ζήτημα, ας πούμε, που ήταν δύο, ο Φόβος και ο Δήμος, όπως ονομάζονται από την εποχή του Ομήρου. Πού ήξερε ο Ομήρος τώρα τι γίνεται με τον. Μα δεν φαίνονται με το μάτι. Δεν φαίνονται. Πώς ήξερε ότι είναι δύο. Είναι ξεπερίεργα πράγματα αυτά τώρα. Είχαν πληροφόρηση. Είχαν πληροφόρηση. Εμείς δεν έχουμε πληροφόρηση για το τι πληροφόρηση είχαν οι παλιοί. Αλλά σήμερα ξεστείτε το ωραίο Γιάννη, ότι μέσω του διαδικτύου, δόξα τω Θεώ, ας πούμε, όλος ο κόσμος μπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία, αφού πετάξει τα σκουπίδια τα οποία υπάρχουν για αυτά. Πού τα ξέρεις ποια είναι τα σκουπίδια όμως. Έχουμε υποχρέωση. Εσείς, αγαπητέ μου, που είστε ένας πολύ σπουδαίος ερευνητής, αμέσως καταλαβαίνετε ποιο είναι το σκουπίδι και το απορρίπτεται. Όχι, μπορώ να πω όχι. Τα παιδάκια που μπαίνουν σήμερα μέσα και τα βλέπουν αυτά και πιστεύουν ότι είναι πραγματικά. Τι γίνεται εκεί. Ο λαός ολόκληρος στον κόσμο βομβαρδίζεται από πληθώρα πληροφοριών και από πληθώρα εσκεμμένων, ας πούμε, καταστάσεων, να πιστεύει, ας πούμε, ότι η σωτηρία είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ας πούμε, ολόκληρη λαή, όπως ο ελληνικός, πιστεύει ότι αυτοί εδώ οι οποίοι. Όχι, ο λαός δεν το πιστεύει, αγαπητέ μου. Το πιστεύει. Δεν νομίζω. Βεβαίως το πιστεύει. Δεν. Αν δεν το πιστεύει, δεν την δρούσε. Δεν νομίζω. Εκεί πιστεύει. Δεν νομίζω. Λέω εγώ τώρα, αγαπητέ μου, να σου κάνω ένα άλλο ερώτημα. Ας πούμε, του είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν λεφτά και πίστεψε ότι υπάρχουν λεφτά. Πριν τις εκλογές. Υπάρχουν λεφτά, είπε. Ναι, ήξερε ποια λεφτά είναι. Αυτά που πήγαμε και πήραμε. Και αν του λέει υπάρχουν κτίσματα εκεί, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάνουν πειράματα στο λαό. Αυτό να είναι δούμε πώς θα την δράσει. Το άθλιο, ας πούμε. Και γι' αυτό ο άνθρωπος σήμερα πρέπει να αναπτύξει την προσωπικότητά του, την ψυχή του, τη διάνοιά του, το σώμα του να προσέξει, ας πούμε, για να φτάσει σε ένα σημείο να γίνει αντίθετο από αυτό που θέλουν. Τον θέλουν ρομπότ, τον θέλουν υποταγμένο. Γι' αυτό σακάτεψαν τα συστήματα εκπαίδευσης, σακάτεψαν τη γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο. Η μασονία από το 76 στην ελληνική γλώσσα την έκανε κουρέλ. Καταργώ το ένα, καταργώ το άλλο. Να θέλω τη γλώσσα του. Να πέσει το επίπεδο. Το για να μπορεί να τα πιστέψει ότι θέλουν. Έβαλε στα πανεπιστήμια μέσα την οικογενειοκρατία που δέρνει την πολιτική και όλο το σύστημα. Και ο λαός μας από πρωτοπορία, από ηγέτες του κόσμου, κατάντησε ρεντίκολο και χλεύει, ας πούμε. Χλεύει των λαών, ας πούμε, ελληνικός λαός. Αυτό δεν το ανέχονται πολλοί Έλληνες, ξέρεις. Δεν ξέρω αν το ανέχεις εσύ. Το ανέχεσαι. Η πατρίδα μας ανοίξει αυτά τα χάλια. Κοιτάξτε να δεις, αγαπητέ μου, εκείνο που με φοβίζει περισσότερο. Να βλέπω τον Ούγγρο πρωθυπουργό να κάνει επανάσταση στη χώρα του και να τους πετάει με τις κλωτσιές έξω και να φορολογεί τις τράπεζες. Και εδώ να βλέπω τους Έλληνες ηγέτες, δηλαδή ηγέτες, εντός εισαγωγικών, διότι οι ηγέτες είναι η Τρόικα. Να βλέπω τη χώρα μου υποταγμένη μετά από τόσους αγώνες. Αμάν πια. Δεν φοβάμαι για τον εαυτό μου, αγαπητέ μου. Για ποιον. Εγώ λέω έτσι αλλιώς το δρόμο μου το βρήκα. Τα παιδιά μας δεν θα γίνουν. Εκείνα σκέφτομαι. 900.000 παιδιά πήγαν στο εξωτερικό. Οι άλλοι φρόντισαν τα παιδιά. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τα και δεν γυρνάνε πίσω.